Αυτό που θα παρουσιάσω σύντομα τώρα είναι μια νέα μέθοδο που χρησιμοποιούμε για την παρουσίαση εικόνων στα πλαίσια της εκπαίδευσης και όχι μόνο των ατόμων με οπτική αναπηρία. Συγκεκριμένα έχω μία συσκευή, ένα touchpad, στο οποίο πάνω έχουμε τοποθετήσει μία οπτική εικόνα. Μπορεί να τοποθετηθεί οποιαδήποτε οπτική εικόνα. Όλες αυτές οι εικόνες που φτιάχνουμε στα πλαίσια της εκπαίδευσης των ατόμων με οπτική αναπηρία μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στο touchpad και στη συνέχεια με κατάλληλη τεχνολογία έχουμε εισάγει ηχητικές περιγραφές. Έτσι, για κάθε τι που αγγίζει ο αναγνώστης πάνω στην εικόνα, μπορεί να δέχεται μια λεκτική ανατροφοδότηση. Καυδόγραμμα το συγκεκριμένο λοιπόν εδώ που βλέπουμε. Έχω λοιπόν εδώ την παράδειγμα συγκεκριμένη που δείχνει τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τον ατόμο στην απάντηση αυτή. Εδώ βλέπουμε την κλίμακα και έτσι ο αναγνώστης με οπτική αναπηρία μπορεί να αγγίζει ταυτόχρονα, να πιάνει τις πληροφορίες και όλο το σχέδιο απτικά. Αυτά δεν θα μπορούσαν να δοθούν με λεκτική περιγραφή και να δέχεται ταυτόχρονα λεκτικές περιγραφές. Αυτό το πολυστριακό μοντέλο παρουσίασης των πληροφοριών έχει αποδειχτεί από τις έρευνες που έχουμε κάνει εδώ ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και είναι πολύ αποδοτικό το να παράγουμε εκπαιδευτικό υλικό με αυτές τις μορφές. Μου έχουν εξηγήσει λοιπόν ότι αγγίζω ανάγλυφα τις περιοχές του εγκεφάλου, βλέπω το περίγραμμα το οποίο οριοθετείται από μια χοντρή γραμμή και πηγαίνοντας μέσα μπορώ να πατήσω όπου χρειάζομαι να πάρω την πληροφορία και ακούω βρεγματικός λιβός. Μετοπλέος λιβός. Μετοπλέος λιβός. Ανάλογα με το ποιο σημείο του εγκεφάλου αγγίζω κάθε φορά. Ακουστικός λιβός. Και τι πληροφορία θέλω να ξέρω. Βρεγματικός λιβός. Σε ένα πρόγραμμα που είναι πλήρως προσβάσιμο και για άτομα με ολική τύφλωση και μπορούμε να κάνουμε τον σχετικό προγραμματισμό όπως με ενημερώνουν εδώ από την ομάδα του κυρίου Παπαδόπουλου.